ο Σύλλογος Υγείας Μεσσηνίας ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2022 και αυτή τη στιγμή έχει πάνω από 250 καταστήματα εστίας και σταθμών επαγγελμάτων από όλη τη Μεσσηνία. Η στόχη του Συλλόγου μας είναι συγκεκριμένη και διακριτή. Πρώτον και κύριον, στοχεύουμε στην ανάπτυξη και χρήση τοπικών προϊόντων μέσα από την εστίαση, στηρίζοντας έτσι τον πρωτογενή τομέα της Μεσσηνίας έπαρξη. Σκοπός μας είναι η αναβάθμιση των παραγωγικών περιουσιών των επιχειρήσεών μας μέσω στοχευμένων προγραμμάτων επιμόρφωσης και κατάρτισης. Επιμόρφωση και κατάρτιση που θα έχει τακτικό χαρακτήρα και αφορά τόσο τους επαγγελματίες του κλάδου, όσο τους εργαζόμενους που είναι αναπόσπαστο μέρος της έμπνευσης λειτουργίας μας. Χωρίς τους συνεργάτες μας, οι οποίοι είναι οι καθρέφτες των επιχειρήσεών μας, δεν μπορούμε να πάμε επουδενή παρακάτω. Ο Σύλλογος μας συμβάλλει επίσης στη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων για την έβρεση κατάλληλου προσωπικού για τις επιχειρήσεις του κλάδου μας. Απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη μιας υγιούς διασύνδεσης μεταξύ εργατικού δυναμικού και επιχειρήσεων. Πρέπει όλοι μαζί να συμβάλλουμε για να λυθεί το πρόβλημα της έβρεσης του ανθρώπινου δυναμικού στον ομό μας, που κάθε χρόνο γίνεται ολοένα και πιο έντονο. Επιπλέον, δίνεται έμφαση στη μείωση του περιβαλλοντολογικού αποτυπώματος του κλάδου μας και στη μετάβαση στην κυκλική οικονομία. Για μας, για τα μέλη του Συλλόγου, αποτελεί ύψιστη υποχρέωση η ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στους χώρους εστίασης, καθώς και ίσες ευκαιρίες απασχόλησης του κλάδου. Τέλος, επιδιώκουμε το χτίσιμο των γεφυρών με δημόσιους οργανισμούς και συστηματική μελέτη των προβλημάτων που ταλανίζουν τον κλάδο μας, προκειμένου όλοι μαζί συλλογικά να προβούμε στην επίλυσή τους. Να βρούμε δηλαδή τον απαιτούμενο βηματισμό, ο οποίος θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι απαραίτητη η συνεχής επικοινωνία με τις δημόσιες φορείς που εμπλέκονται στην έμπνευση με την λειτουργία των επιχειρήσεών μας. Μία επαφή που θα πρέπει να είναι αδιάκοπη από την πλευρά μας, δεδομένου ότι οι επαγγελματίες του κλάδου βιώνουν στο πετσί τους τα προβλήματα που αναδύονται κάθε φορά και θα μας τα λύσει ο πρόεδρος μας, ο κύριος Καβαδάς από τη ΓΕΣΕΒΕ. Στα χέρια μας και στα χέρια σας κρατάτε ένα πρόγραμμα του διήμερου αυτού φόρου, στο οποίο θα διαπιστώσω ότι υπάρχει μια καθολική συμμετοχή θεσμικών φορέων, πανεπιστημιακών, επαγγελματιών, συναφών κλάδων και από όλους τους συλλόγους. Και όπως κοινότητα λέγεται, το εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Ας αγκαλιάσουμε αυτή την προσπάθεια με σκοπό να τη μεγαλώσουμε, να την κάνουμε θεσμό για τη Μεσσηνία μας. Αυτό όμως πρέπει να το πιστέψουμε για να γίνει. Οφείλουμε να σταθούμε αντάξει των προκλήσεων που εμφανίζονται και ικανοί να δημιουργήσουμε από κοινού γραμμές άμυνες, βάζοντας ως προσμετωπίδα το εμείς και όχι το εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ για την καρδιά μας.